Θέλω να ανοίξουμε μια παρένθεση και να σας ευχαριστήσω θερμά για τα λουλούδια που φτάνουν συνέχεια εδώ στο στούντιο, μια και σήμερα είναι και η πρώτη μας μέρα, η πρεμιέρα όπως λέμε εμείς. Να ευχαριστήσω θερμά λοιπόν και τους ηθήνοντες του καναλιού μας για τα πολύ όμορφα λουλούδια που μας έστειλαν. Να είστε καλά όλοι, καθώς και την οικογένεια του Νικολαίδη. Είχαμε πριν και ένα πολύ ζεστό μήνυμα και από την κυρία Καραθάκη. Είναι αυτά όλα που μας συγκινούν. Να είστε καλά όλοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω λοιπόν να πάμε να συνδεθούμε με την εξωτερική ομάδα έρευνας, εκείνο τάξη ο Νικολάου, για να δούμε τι γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο και μετά να σταθούμε στα κύθυρα, γιατί μας φτάνουν διάφορα μηνύματα από εκεί. Μπορούμε λοιπόν, παιδιά, να συνδεθούμε. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα, Γελική. Για πες μας τα νέα από εκεί. Καλησπέρα λοιπόν και από εμάς. Βρισκόμαστε έξω από το Δρομοκαΐτιο νοσοκομείο και δεν είμαστε τυχαία στο σημείο αυτό. Έχουμε ξεκινήσει μια έρευνα τόσο στο Δρομοκαΐτιο όσο και στο Δαφνί. Μια έρευνα με σκοπό να μπορέσουμε να βρούμε στοιχεία τα οποία μας οδηγίζουν στη σημερινή μας αποκάλυψη της, αν θέλετε πείτε το έτσι, της Άντας Μιχαλά, την οποία αναζητούμε. Σκοπός μας είναι να δούμε αν υπάρχουν κάποιες γυναίκες σε κάποια από τα δύο αυτά ψυχιατρικά νοσοκομεία, οι οποίες να συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Άντας Μιχαλά, της νεαρής αυτής μητέρας. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σήμερα εδώ που βρισκόμαστε, πολλές φορές στο παρελθόν, έχει αποδειχτεί ότι στα ψυχιατρικά αυτά νοσοκομεία, συνάνθρωποι μας, άνθρωποι που είχαν χάσει την πραγματική τους ταυτότητα, βρέθηκαν, γύρισαν στις οικογένειές τους και πραγματικά ζουν τώρα με αυτές. Τάκη, έχεις ξεκινήσει την έρευνα και στα δύο νοσοκομεία, έτσι? Βεβαίως. Σε λίγο λοιπόν να έχουμε μία απάντηση για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, ούτως ώστε να ελέγξουμε όλους αυτούς τους χώρους για να δούμε πού θα πάμε. Εντάξει. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί και τους συναδέλφους τεχνικούς που βρίσκονται εκεί. Το κάνουμε αυτό, φίλοι τηλεθεατές, γιατί θέλουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως είπε και ο συνάδελφος, πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε βρει μέσα σε διάφορα νοσοκομεία και σε νευρολογικές κλινικές συνανθρώπους μας που έχουν χάσει την ταυτότητά τους και δεν ξέρουν ποιοι είναι. Και επειδή λοιπόν υπάρχει ο φόβος και για την Άντα, θα ελέγξουμε και αυτούς τους δύο χώρους, σε λίγο θα συνεχιστεί και η έρευνα, αλλά θα παρακαλούσα θερμά τους νοσοκόμους και τους γιατρούς, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις που παρακολουθούν την εκπομπή, αν έχουν στις κλινικές τους και σε άλλα νοσοκομεία, σε κάποιες άλλες περιοχές που ίσως να μην πηγαίνει το μυαλό μας, μια γυναίκα που να μην ξέρει ποια είναι, γύρω στα 40-39 χρόνων, με τα χαρακτηριστικά της Άντας, που βλέπετε στους δέκτες σας και θα δείτε και σε λίγο, που δεν ξέρει ποια είναι. Θα παρακαλούσαμε θερμά να μας ειδοποιήσετε, ασημάνιση αναγερμός, να ελέγχουμε οποιαδήποτε πληροφορία για να δούμε πού θα οδηγηθούμε. Αυτό το κάνουμε, κυρία Πόπη, γιατί ξέρουμε ότι χάθηκε χωρίς να έχει κανένα στοιχείο πάνω της, έτσι? Τίποτα. Τίποτα. Ούτε ταυτότητα, τίποτα. Είτε τσάντα, είτε λεφτά, τίποτα. Και από ό,τι ξέρω, αυτό πανησυχεί και εσάς, είναι μήπως έχει συμβεί κάτι, έτσι? Ναι. Δεν κοιτάζω, και βρίσκεται σε κάποιο από αυτούς τους χώρους. Ναι. Οπωσδήποτε μπορεί να έχει εξαφανιστεί, να έχει βρεθεί κάπου και να έχει χάσει, να μην ξέρει που βρίσκεται, να ξέρει έχει πάει μια μισή. Και να μην ξέρει ποια είναι. Θα ελέγξουμε λοιπόν κάθε πηγή που μπορεί να μας φτάσει κοντά στην Άντα. Σας είπαμε πριν λοιπόν για δύο βασικούς μάρτυρες που ζωντανεύουν αυτό το θρίλερ των Κυθύρων. Ήδη είναι κοντά μας ο κύριος Μανώλης Τσικριτσάκης. Κύριε Τσικριτσάκη, μπορείτε να έρθετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα. Να είστε καλά. Καθίστε. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσικριτσάκης είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού που νίκιαζε τον Ιούλιο στα Κύθυρα, στον Αυλέμωνα, η Άντα. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μανώλη, εσείς μένετε ακριβώς πάνω από το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει η Άντα, έτσι? Ναι, εγώ έμενα από πάνω. Ναι. Μένατε από πάνω. Και εκείνη την περίοδο λοιπόν ήσασταν εκεί. Εγώ εκεί ήμουν, εδώ. Μάλιστα. Πριν φτάσουμε στη μαρτυρία σας που είναι σημαντική, γιατί μας δείχνει το χρόνο το συγκεκριμένο τη νύχτα, θέλω πως είμαστε όλοι μαζί να πάμε στα Κύθυρα. Πήγαμε μαζί με τον πατέρα, με τον πατέρα της Άντας, τον κύριο Κώστα Μιχαλά, να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί. Και στο σπίτι και σε όλους τους χώρους, σαν μια αναπαράσταση, τα σημεία διαφυγής όλα. Και εκεί βρήκαμε και τους μάρτυρες, τους άλλους, που ίσως κάποια αρχή δεν τους ήξερε για να κινητοποιηθεί έγκαιρα. Θέλω λοιπόν, όπως είμαστε όλοι τώρα μαζί, και πριν ακούσουμε τη μαρτυρία του κυρίου Μανώλη, που είναι σημαντική, να πάμε στα Κύθυρα για να δούμε κάτι.
Αυτό είναι η κυρία Μιχαλά το σπίτι. Ναι. Πότε ήρθαν στα Κύθρα? Ήρθαν στις 5 εβδόμου. Και ήταν να μείνουν για 2 εβδομάδες. Δηλαδή από τις 5 μέχρι τις 14. Θα μείνουν με το σύζυγο και το παιδί. Είχαν κανονικά προγραμματισμένες διακοπές. Προγραμματισμένες. Αλλά επειδή επιδεινώθηκε λίγο η κατάσταση της υγείας της, με συμβουλή του γιατρού, του ψυχιάτρου που την παρακολουθούσε, θα γυρίζανε 2 μέρες νωρίτερα στην Αθήνα. Γιατί μετά από 1 εβδομάδα θα πηγαίνανε, την 3η εβδομάδα δηλαδή, θα πηγαίνανε στο Ήτειλο. Α, είχαν κανονίσει να συνεχίσουν τις διακοπές. Είχαν κανονίσει να συνεχίσουν τις διακοπές. Όμως τη 13η μέρα το βράδυ σηκώθηκε και εξαφανίστηκε. Από τη βεράντα. Από τη βεράντα. Την είχε δει ο σπιτονικοκύρης στις 3:15 το βράδυ και 3:30 που σηκώθηκε ο άντρας της, δεν τη βρήκε. Και τελικά μας πήρε ο σύζυγος τηλέφωνο και μας είπε ότι εξαφανίστηκε η Άντα και επειδή δεν είχε καράβει την ίδια μέρα την ώρα που μας πήρε στο τηλέφωνο, ήρθα την άλλη μέρα και πήρα τον μικρό και πήγα στην Αθήνα. Αυτό είναι. Κύριε Καλοκαιρινή, εδώ να το. Γεια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ήρθαμε. Τι κάνετε, καλά είσαστε, καλά. Πώς πάτε, καλά. Καλά. Την κύριο Μιχαλά τον ξέρετε, έτσι. Ήρθαμε εδώ, κυρία Καλοκαιρινού, βέβαια λείπει η κόρη σας και ο γαμπρός σας, ναι. Που ήταν και αυτό της μάρτυρας, αλλά και εσείς ξέρετε την ιστορία. Εδώ ήταν το δωμάτιο που είχε νοικιάσει η Άντα με το σύζυγό της και το παιδί. Ναι. Αυτό το δωμάτιο. Ναι, σε αυτό το δωμάτιο. Τη νύχτα εκείνη τι είχε γίνει, νομίζω η Άντα καθόταν εδώ στη βεράντα, έτσι. Ναι, ποια ώρα ήταν? Στο τηλέφωνο άκουσα που είπε ο γαμπρός σας ότι πήγαμε και φάγαμε στα Μητάτα, φάγαμε, ήρθαμε, περάσαμε πολύ ωραία και ήρθαμε και κοιμηθήκαμε λίγο νωρίς διότι θέλαμε να σηκωθούμε το πρωί να φύγουμε. Ναι. Αλλά τίποτα δεν τους είδαμε. Α, ξημερώματα θα έφευγαν την επόμενη μέρα. Ναι, ναι. Μάλιστα. 8 η ώρα θα ήταν στην Πελαγία. Λοιπόν, θα στην Πελαγία. 7 παράπονο. Ναι. Θα ήταν στην καρέκλα, αλλά πού να περιμένω λέει εγώ ότι σηκώθηκε πια. Καθόταν στην καρέκλα, κάπου σε αυτή την πλευρά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχε και από εδώ πόρτα, έχει και από εκεί. Δηλαδή μπορούσε να φύγει από εκεί, μάλλον από εκεί έφυγε. Ανοίγει από εδώ, θα την άκουγε. Θα την ακούσει ο ζωή. Και βγήκε από εδώ. Αυτό το σκουπέζο, φεύγει και βγήκε από εκεί να μην την ακούσει. Τι να πω. Τι βρήκατε, βρήκατε τα κλειδιά, νομίζω, τη πόρτα εδώ στην καρέκλα. Εγώ, άντρα, με την αστυνομία εδώ. Α, βρήκαν τα κλειδιά εδώ την άλλη μέρα. Και η κοπέλα έφυγε. Όπω είπε, δεν την είδα εγώ άλλο. Κυρία Καλοκαιρινού, να δούμε λιγάκι. Έρχεστε λίγο εδώ να μου πείτε. Για ελάτε λιγάκι. Εσεί που ξέρετε την περιοχή εδώ. Η Άντα, άμα έφευγε από εδώ, θα πήγαινε ή το δρομάκι αυτό προς τη θάλασσα ή θα πήγαινε εδώ πάνω στο βουνό, έτσι. Ποιος θα ξέρει. Το δρομάκι αυτό οδηγεί πάνω στο βουνό. Όχι, από εδώ δεν πάει, πρέπει να προχωρήσει. Καλά για να ή εδώ ή από κάτω. Ή από κάτω. Ναι. Αυτά τα σπίτια εδώ, έχει σύρμα, δεν μπορεί να πάει. Πρέπει να προχωρήσει πάνω στη δύο στήλου για να θέλει να προχωρήσει απάνω. Εσείς μετά, επειδή μένετε εδώ και χειμώνα, ακούσατε κάποιους άλλους περίοικους να λένε ότι άκουσαν μια κοπέλα ή είδαν κάτι τη νύχτα εκείνη? Αν την είδα να πηγαίνει προς το βουνό ή να πηγαίνει προς τη θάλασσα, κάτι. Μα κάνει να το ακούγαμε. Καμία γυναίκα δεν άκουσε κάτι. Κάποιος ψαράς που να φεύγει ξημερώματα από εδώ, από την περιοχή. Δεν είπε κανείς τίποτα, δεν άκουσε. Δεν άκουσε κανείς τίποτα. Όχι, όχι, δεν ακούστηκε. Παιδιά, πάμε λιγάκι να δούμε εδώ το χώρο λιγάκι. Εδώ τα έχετε εσείς ερευνήσει. Μετά από την κοπέλα Νίκες ανέμειναν άλλοι, μετά την Άντα. Ναι. Α, έμειναν άλλοι μετά εδώ, ναι. Και το παιδάκι εδώ κοιμόταν, ήταν στο ίδιο δωμάτιο. Πάντως έμειναν άλλοι εδώ, οπότε δεν υπάρχουν.
Από ό,τι μας λέτε και κύριε Μανώλη, και εσείς είχατε ερευνήσει όλο το χώρο του σπιτιού πριν μετά, γιατί ακολούθησαν άλλοι νοικιαστές. Και εμείς πήγαμε και ψάχναμε ακόμη και στα πιο απίθανα σημεία. Θα σας πω τι ψάχναμε. Ακόμη και το φωτιστικό που λέει ο λόγος. Τα γυρίσαμε ανάποδα, το στρίφωμα στην κουρτίνα. Τα πιο, όταν σας λέω τα πιο απίθανα, μέχρι τα σιρτάρια βγάλαμε και τα γυρίσαμε ανάποδα. Γιατί, μήπως υπήρχε κάποιο σημείωμα. Κάποιο σημείωμα κολλημένο που ίσως να ήθελε να πει κάτι άντα. Δεν βρήκαμε τίποτα τέτοιο. Ούτε σε εσάς αναφέρθηκε, έτσι δεν είναι, κάτι. Σε εμάς καθόλου. Δηλαδή οι επόμενοι ένικοι δεν βρήκαν κάτι εκεί. Τίποτα. Και εσείς που καθαρίσατε και αυτά, τίποτα. Τίποτα. Σημείωμα λοιπόν, κυρία Πόπη, δεν υπήρξε. Ό,τι έγινε λοιπόν έγινε ξαφνικά, μέσα στο τέταρτο, εκείνο. Θα σταθούμε λοιπόν σε αυτό το τέταρτο του μυστηρίου εκεί στα Κύθερα, αφού πρώτα πάμε στην Αίγινα. Καλησπέρα σας στην Αίγινα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Για πείτε μας κάτι, μου λένε οι συνάδελφοι ότι έχετε δει εκεί. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς αν ήταν Σαββάτο ή Κυριακή. Εγώ είμαι μικροπολιτής εκεί στον Άγιο Νεκτάριο. Ναι. Και είχε έρθει αυτή η κυρία με άλλες δύο κυρίες ηλικιωμένες. Ναι. Οι οποίες, ας πούμε, πιάσαμε τη συζήτησή μου. Μάλλον μου πιάσε αυτή η κοπέλα η Άντα τη συζήτηση και με ρωτούσε, ας πούμε, για τι θαύματα έχει κάνει ο Άγιος Νεκτάριος. Και μιλούσαμε αρκετή ώρα, ας πούμε, αλλά όταν είδαν αυτές οι δύο οι κυρίες ότι αρχίζαμε και συζητάγαμε πολλή ώρα, ότι θέλαν να την πάρουν να φύγουν με όποιο λεωφορείο. Ήταν δύο λεωφορεία, το ένα πήγαινε Αίγινα από Άγιο Νεκτάριο και το δεύτερο πήγαινε από Άγιο Νεκτάριο Αγία Μαρίνα. Μάλιστα. Με ρωτήσανε όμως ότι ποιο είναι πιο γρήγορο. Ναι. Για να φύγουνε από Αίγινα ή από Αγία Μαρίνα και τους εξήγησα. Ναι. Αλλά ερώτησα όμως εγώ αυτές τις δύο κυρίες που ήταν παρέα η Άντα από πού είναι και δεν θέλανε να μου πούνε, αλλά μιλάγανε ελαφριά κριτικά. Η μία μου είπε ότι είναι από την Αθήνα, λέω από ποιο μέρος της Αθήνας, μου λέει από τον Μπραχάμι. Και η άλλη κυρία δεν θυμάμαι ακριβώς αν μου είπε Σπέτσες ή Ίδρα. Αλλά όταν μου ξανά άνοιξε η Άντα τη συζήτηση για τον Άγιο Νεκτάριο, βέβαια φαινόταν πολύ χαμένη η κοπέλα, την πήρανε σηκωτή και φύγανε. Αυτό μόνο είδα. Και δεν θυμάστε πόσες μέρες πριν, ε? Όχι, το Σαββάτο ή την Κυριακή. Το Σάββατο ή την Κυριακή. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι αν ήταν Σαββάτο ή Κυριακή, γιατί εγώ εκεί είμαι μικροπολιτής. Να σας πω, αν ψάξουμε τώρα, θα βρούμε κάποιον εκεί στον Άγιο Νεκτάριο ή κάποιοι άλλοι που είναι εκεί, μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Δεν σας διευκολύνει κανένας, γιατί αυτές ήρθαν εκεί πέρα, πήγανε, προσκυνήσανε και κατεβήκανε πάλι στη στάση. Όχι, λέω μήπως στην πορεία ζήτησε κάποια βοήθεια από εκεί. Υπάρχει κάποιος χώρος τώρα που μπορούμε να έρθουμε σε επαφή εκεί. Κάποια... Α, δεν ξέρω, από αυτό δεν μπορώ να σας διευκολύνω. Ναι, αν είναι κάποιος και μας ακούει εκεί. Γνωρίζω ότι μπήκανε στο λεωφορείο. Μάλιστα. Και πήρανε συγκεκριμένα το λεωφορείο Αγία Μαρίνα για να φύγουν από Αγία Μαρίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια. Μαρία, τι είναι, ναι. Δεν θέλετε να μιλήσετε στον αέρα, έτσι. Εντάξει, ναι. Θα και κάτι μου λύσει για μια μόνη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αγγελική, ναι. Μόλις τώρα μιλούσαμε με μια κυρία, ναι. Η οποία βέβαια δεν ήθελε να βγει στον αέρα, γι' αυτό σε φώναξε. Για να σου μεταφέρω ό,τι μου είπε. Έχει μια συγγενή, συγκεκριμένα την ξαδέλφη της, η οποία νοσηλεύεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Τρίπολης. Την περασμένη Κυριακή λοιπόν που είχε πάει εκεί να την επισκεφθεί και μόλις τώρα που δείξαμε τη φωτογραφία της Αλεξάνδρας στη τηλεόραση, της ήρθε στο μυαλό μια γυναίκα που είδε την ημέρα εκείνη στο νοσοκομείο και της έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι δεν μιλούσε καθόλου, την έβλεπε σκεπτική, προχωρούσε μόνη της, προσπάθησε να την πλησιάσει, τη ρώτησε το όνομά της, δεν θυμόταν τίποτα. Και διαπιστώνει αρκετές ομοιότητες με τη φωτογραφία. Που νοσοκομείο Τρυπόλεως. Ψυχιατρικό νοσοκομείο Τρυπόλεως. Λοιπόν, κάντε μια επαφή, παιδιά. Εμείς τώρα θα το ελέγξουμε. Ναι, κάντε ένα. Τηλεφωνήστε εκεί. Μήπως, τέτοια, να δούμε και σε κάποια προϊσταμένη, ναι, κάποιον έτσι να βρούμε. Εντάξει. Μια άκρη. Να δούμε. Τρίπολη, η Τρίπολη είναι και κοντά εκεί. Για κάθεσε. Έχει και ανταπόκριση μεγίθιο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Έχει ανταπόκριση μεγίθιο εκεί. Άλλο νοσοκομείο δεν υπάρχει και κοντά. Είναι τη Σπάρτη το γενικό και το ψυχιατρικό νοσοκομείο μόνο η Τρίπολη. Για δένει αυτό λίγο, για να δούμε. Ελέγξτε το τώρα, παιδιά. Με Έλενα, ναι. Καταρχήν είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής για κάποιο όνομα, κάποιον Πέτρο, ο οποίος όπως μας είπαν είναι ταμείας στην Ακρωτική Τράπεζα. Ονομάζεται Πέτρος Τσολάκος. Έτσι μας πήρανε τηλέφωνο και μας είπαν ότι το όνομα είναι Πέτρος Τσολάκος και μένει στα Λιμνάρια. Μάλιστα. Στην έκκληση που κάναμε πριν, έτσι. Στην έκκληση που κάναμε. Αν όντως είναι ο κύριος Τσολάκος, ο Πέτρος που λένε εδώ, θερμή παράκληση, αν μας ακούει να μας δώσει αυτή την πληροφορία για ό,τι είδε. Και από εκεί πέρα θα κρίνουμε αν είναι σοβαρή όχι. Θα δούμε πού μας οδηγεί. Να μας ακούει ο κύριος Σολάκος που λένε από τα Κύθερα σε επικοινωνήσει μαζί μας. Έλενα, ναι. Μία άλλη πληροφορία έτσι εξίσου σημαντική. Μας πήραν και μας είπαν ότι υπάρχει ένα μοναστήρι κοντά στον Άγιο Γιώργη. Ονομάζεται Αγία Μόνη. Ναι. Είχε κυκλοφορήσει λοιπόν η φήμη στα Κύθερα ότι εκεί κάποια στιγμή είχε πάει μία γυναίκα που έμοιαζε με την Άντα και ζητούσε βοήθεια.
Στην Αγία Μόνη. Αγία Μόνη, κοντά στον Άγιο Γεώργιο. Δείτε το και αυτό, παιδιά. Ψάξτε να βρείτε και τηλέφωνο όλα αυτά και κάντε την επαφή για να τα πούμε μετά. Ήδη ο Τάκης έχει ανοιχτή έρευνα στα νοσοκομεία. Νοσοκομείο Τρυπόλεως και Ιερά Μονή Μόνη. Είχε κλείσει με την εκκλησία, πήγαινε εύκολα, ήθελε να μονάσει κάποια στιγμή, είχε εκφράσει. Δεν ξέρω τι είχε από μέσα της, δεν είχε εκδηλώσει ποτέ. Για να δούμε αυτή την πληροφορία. Είναι, τώρα υπάρχει μεγάλη ένταση μέσα από ό,τι βλέπω και κάθε πληροφορία την ελέγχουν και οι συνάδελφοι, γιατί είναι και κάτι άλλο που δεν ακούγονται στον αέρα, έτσι να δούμε. Κύριε Τσικριτσάκη, εσείς λοιπόν στηριζόμαστε πάρα πολύ στη μαρτυρία σας. Μπορείτε να μας την πείτε εσείς καλύτερα, τι είδατε και το βράδυ. Εγώ να σου πω, καθόμουν από πάνω. Α, καθώς στην βαράντα, από πάνω, ναι. Όλο το βράδυ καθόμουν, δηλαδή όχι καθόμουν όλο το βράδυ εκεί πέρα. Και πήγα κατά τις 11 η ώρα. Καθόταν κάτω. Από τις 11. 11 η ώρα, 11.30 κάπου εκεί μέσα πρέπει να πήγα εγώ εκεί πέρα. Γιατί δούλευα εκεί σε ένα μαγαζί, έφυγα. Καθόμουν εκεί πέρα μέχρι τις 3 η ώρα, 3 και 10, 3 και 4, κάπου εκεί μέσα πήγα για ύπνο, επειδή ήθελα να σηκωθώ πάλι το πρωί. Άκουσα την κλειδαριά και κλειδώσανε. Μετά ξανακούω την άλλη κλειδαριά και ξανακλειδώνει. Λέω τι γίνεται, έξω, λέω τι κάνω. Κάνω έτσι από κάτω και βλέπω και κουμπάει απάνω στο τραπέζι το κλειδί και κάθεται στην καρέκλα. Τώρα 3.5, 3.10, 3.4 ήταν, εκεί θα σε γελάσω. Δεν κρατούσα και το ρολόι στο χέρι να δω ακριβώς. Και δεν ήξερα κιόλας κατά πόσο πιθανότητα και τι θα γινόταν. Αφού έκανα εγώ έτσι, την είδα καθόταν στην καρέκλα, είχα το μισό τσιγάρο αυτό, λέω να τελειώσω το τσιγάρο και να πάω κοιμηθώ γιατί το πρωί έχουμε γιορτήριο. Και είναι σπάνιες οι βραδιές, δηλαδή από τσιγάρο. Τι γιορτή ξημέρωνε το Σάββατο. Σάββατο ξημέρωνε. Τι γιορτή είχατε γιορτή. Ήταν τα Αγίου Παντελεήμονα. Α, ήταν τα Αγίου Παντελεήμονα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είχε και πολλή δουλειά γιατί το βράδυ κάνανε χορό εκεί πέρα. Ναι. Και λέω πάω να κοιμηθώ να με. Και αυτό, ναι. Την άφησα εκεί. Τώρα, φεύγοντας εγώ, πήγα για ύπνο, έφυγε από κάτω. Πώς έφυγε, προς τα πού πήγε, δεν ήταν. Εάν καθόμουν ακόμα λίγο, δηλαδή μετά το τσιγάρο, όπως άλλες φορές θα πήγαινα 3.30, 4 η ώρα, γιατί ήταν η ώρα εκείνη που κοιμόμουν εγώ, όπου και να πήγαινε θα την έβλεπα. Να σας όπως πω, εσείς λέτε ότι καθώς ήταν από τις 11 η ώρα επάνω. Ναι, ήταν από κάτω. Από τις 11. Καθόταν όλες αυτές τις ώρες μέχρι τις 3. Καθόταν μαζί, όχι μέχρι τις 3 η ώρα. Ναι. Καθόταν μαζί. Με το σύζυγο. Και τώρα ναι, δεν κοίταζα κι εγώ γιατί ναι. Τι να αυτόνε. Μετά ύστερα άκουσα αυτόνε, μπήκανε μέσα. Τώρα καθότανε μέσα. Τι γινόταν αυτόν από μέσα δεν ξέρω. Αλλά μετά ύστερα, όταν άκουσα τις κλειδαριές, ακούω μια κλειδαριά και κλειδώνει η πόρτα. Λέω θα κοιμηθήκαν τώρα. Από ποια πόρτα, αυτή που είναι κάτω από εσάς ακριβώς, που είναι τα κρεβάτια κάτω, ή την άλλη που είναι στην κουζίνα. Όχι, αυτή που ήταν το κρεβάτι που φαινόταν, το διπλό το κρεβάτι. Αυτή ήταν κλειδωμένη η πόρτα. Κλειδωμένη. Όταν είδα εγώ την κυρία από κάτω, βγήκε από την κουζίνα στην πόρτα. Ναι. Από τη κουζίνα στην πόρτα ναι. Βγήκε. Και κλείδωσε αυτή. Και κλείδωσε αυτή. Ξεκλείδωσε. Η πόρτα όμως την άλλη ήταν κλειδωμένη. Η άλλη πόρτα ήταν κλειδωμένη. Ήταν κλειδωμένη. Ναι, όπως μας είπε ο σύζυγος ο Σταύρος. Απ' έξω ήταν κλειδωμένη, δηλαδή την είχε κλειδώσει. Από μέσα. Και το κλειδί από μέσα. Και το κλειδί από μέσα. Ναι. Από ό,τι μας είπε ο Σταύρος, γιατί εγώ δεν το είδα το κλειδί από πάνω και ούτε έβλεπα. Αλλά είδα το από κάτω, εγώ μετά ύστερα ότι ακούω και ξεκλειδώνει η πόρτα και μετά ξανακλειδώνει. Και λέω τι γίνεται. Έκαμα έτσι. Και την είδατε εκεί. Την είδα και έκατσε μετά ύστερα στην καρέκλα, ακούμπησε η κυδαχά μου. Μετά κάθισα λίγο εγώ η κυδαχά μου, πόση ώρα τελείωσε το τσιγάρο. Μετά δεν έδωσα σημασία, σηκώθηκα πήγα για ύπνο. Και εσείς ακούσατε ώρα, μετά τίποτα άλλο εκεί στην περιοχή. Κοίταξε να δεις, εγώ από ό,τι ήμουν εγώ από κάτω, ήταν από κάτω που είναι η καφετέρια. Ναι. Έχουμε τη μαρτυρία από εκεί σημαντική, θα την ακούσουμε σε λίγο. Ναι. Γιατί ήταν μπροστά στο δρόμο εκεί και ναι, δεν ήταν τίποτα. Στο δρόμο. Και θα τα ακούσουμε, ναι, γιατί αυτό και αν περιπλέκτε μυστή. Φύγανε μετά ύστερα από εκεί, δεν την είδαν από εκεί καθόλου. Εσείς πάντως δεν ακούσατε κάτι άλλο να κυκλοφορεί στο νησί τίποτα, ότι... Να, όπως τώρα που λέει ο κύριος Πέτρος που ακούσαμε και το επίθετο, ότι είδε μια γυναίκα που φράταν σαν χαμένη σε μια περιοχή να γυρίζει και του έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω. Που ακούσαμε δεν τώρα άκουσα, από τα δηλαδή τίποτα. Εγώ, δηλαδή, όσο καιρό ήμουν κάτω μέχρι που ήρθα εγώ, να το πούμε έτσι, τώρα το Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου. Δεν ακούσατε δηλαδή, κάτι άλλο από εκεί. Από εκεί δεν ακούσαμε τίποτα άλλο. Αλλά ούτε και τον καιρό που ήταν εκεί ο σύζυγος, όσες μέρες καθίσανε. Γιατί έφυγε μετά ύστερα από εκείνο το δωμάτιο και ήρθε από πάνω. Τα σκυλιά, εσείς, όταν πήγατε να κοιμηθείτε, ακούσατε τα σκυλιά από το σπίτι πιο πάνω να γαυγίζουν. Όχι.
Συνηθίζεται αυτό να γαβγίζουν τα σκυλιά τη νύχτα ή μόνο όταν περάσει. Ναι, από πάνω από πάνω. Πολλές φορές. Όχι, πολλές φορές. Κυρία Πόπινα, πολλές φορές γαβγίζουν τα σκυλιά από πάνω. Να σας πω κάτι, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχετε από το σύζυγό της, έτσι, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί του να μας την πει σε εμάς. Η μαρτυρία που έχετε λοιπόν από το σύζυγο είναι τι, ότι κοιμόντουσαν μαζί και βγήκε. Τι ακριβώς σας λέει, τι εικόνα σας δίνει ο σύζυγος της Άντας για το τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Μέχρι την ώρα που την είδε τέλος πάντων. Αυτός προφανώς πρέπει να τον είχε πάρει ο ύπνος. Μαζί ήσατε στο ίδιο δωμάτιο. Α, ήσατε στο δωμάτιο μέσα. Ναι. Και για μια στιγμή που ξύπνησε, είδε ότι έλειπε η Άντα. Και βγαίνει έξω τρέχοντας με το δέντη, και όπως ήταν. Έτρεξε, φώναξε, κατεβήκανε νομίζω και κάποιοι από εκεί πέρα, από ό,τι άκουσα. Τρέχανε Άντα από εδώ, Άντα από εκεί. Σας είπε ο σύζυγος αν είχε κλειδώσει ο ίδιος την πόρτα απ' έξω, σας εξήγησε. Όχι, όχι, την κλείδωσε η Άντα. Και τη δική του την πόρτα. Ναι. Και τη δική του πόρτα κλείδωσε η Άντα. Ναι, ναι. Καλά, και πώς βγήκε, αφού ήταν και η δική του πόρτα κλειδωμένη και η πόρτα της κουζίνας κλειδωμένη και τα κλειδιά απ' έξω από την πόρτα, πώς βγήκε ο σύζυγος. Η πόρτα της κρεβατοκάμερας. Σας πει ο κύριος. Δεν ήταν από μέσα. Τα κλειδιά. Μέσα, μου λένε τώρα ότι είναι 27 τα Αγίου Παντελεήμονα. Μας φαίνεται δεν ήταν γιορτή εκείνη την ημέρα. Ναι. Όχι, 17. Εκείνη την ημέρα ήταν της Αγίας Μαρίνας. Της Αγίας Μαρίνας, μπερδευτήκαμε. Γιατί το λέμε αυτό, να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές που ήταν εκεί. Σε Σάββατο ήταν της Αγίας Μαρίνας. Ήταν 17 του μήνα, μάλιστα. Αυτή τη διευκρίνηση μπορείτε να μου τη δώσετε λίγο για τα κλειδιά, δεν έχω καταλάβει. Τι ακριβώς, ποιος κλείδωσε, η Άντα κλείδωσε απ' έξω ή ο σύζυγος από μέσα, δεν έχω καταλάβει. Είχε και άλλα κλειδιά ο σύζυγος δεύτερα. Όχι, δεν ήταν. Ένα κλειδί ήταν στη μια πόρτα, ένα κλειδί και στην άλλη. Ναι. Πώς βγήκε ο άνθρωπος όμως, αφού ήταν κλειδωμένη η πόρτα, πώς βγήκε έξω μετά. Είχε το κλειδί από μέσα. Ήταν από μέσα κλειδωμένη. Η πόρτα, όπως μπαίνει από είναι το κρεβάτι δίπλα που είναι η πόρτα και το παράθυρο. Ναι. Ήταν το κλειδί σε αυτή την πόρτα, ήταν από μέσα το κλειδί. Μάλιστα. Ναι. Η γυναίκα βγήκε από την πόρτα της κουζίνας.